Αυτές τις μέρες ξεκίνησε η δίκη για το πολύκρατο σκάνδαλο Siemens, το οποίο ίσως είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης. Πριν ξεκινήσουμε για τα συγκεκριμένα, θα ήθελα να ρωτήσω πόσο κόστησε όλη αυτή η υπόθεση, όλο αυτό το σκάνδαλο, πόσο ζημίωσε το ελληνικό δημόσιο. Η ζημιά για το ελληνικό δημόσιο είναι πάρα πολύ μεγάλη. Κατά την εκτίμησή μου μιλάμε για εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ και δυστυχώς η Ελλάδα είναι η μόνη ίσως χώρα που δεν έχει καθαρίσει δικαστικά ή οικονομικά ακόμη αυτό το μεγάλο σκάνδαλο. Είναι ένα σκάνδαλο που ανακαλύφθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από τα στοιχεία που βρήκαν οι Αμερικανικές αρχές φάνηκε ότι έχει παγκόσμια διάσταση. Μέσα από αυτά τα στοιχεία προέκυψε και το σκάνδαλο Siemens Ελλάδα. Δεκάδες χώρες ήταν ανακατεμένες σε αυτό το σκάνδαλο με τη δράση της τοπικής Siemens ή της κεντρικής Siemens και πλήρωσε η Siemens ήδη μέχρι τώρα πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια σε δικαστικούς ή εξωδικαστικούς συμβιβασμούς. Υπάρχουν χώρες όπου κρατικοί αξιωματούχοι ή πολιτικοί καταδικάστηκαν για συμμετοχή στο σκάνδαλο της Siemens και έχουν εκτίσει την ποινή τους. Ορισμένοι έχουν βγει από τη φυλακή. Στην Ιγυρία, ας πούμε, καταδικάστηκαν. Αυτοί που είχαν και τις βαρύτερες ποινές εξέτησαν την ποινή τους, βγήκαν και έξω. Και στην Ελλάδα, από το 2008, ακόμη, λέτε. Ακόμη δεν έχει ουσιαστικά ξεκινήσει η δίκη, γιατί η δίκη ξεκίνησε, αλλά υπήρξε ένα αίτημα διακοπής της, προκειμένου να μεταφραστεί το κατηγορητήριο και στις ξένες γλώσσες, καθώς υπάρχουν και κατηγορούμενοι που δεν είναι Έλληνες υπήκοοι. Αυτό δείχνει, με λίγα λόγια, το μέγεθος του σκανδάλου, αλλά και τη βραδυπορία των ελληνικών αρχών, πρωτίστως των πολιτικών κυβερνητικών αρχών, να εκαθαρίσουν το θέμα. Μια και μιλήσατε για βραδυπορία, οι δύο βασικοί πρωταγωνιστές του σκανδάλου, ο τότε διευθύνων σύμβουλος της Siemens, ο κύριος Μιχάλης Χριστοφοράκος και ο Χρήστος Καραβέλας, ο διαχειριστής ουσιαστικά των μαύρων ταμείων της Siemens, αυτή τη στιγμή φυγοδικούν, δεν βρίσκονται καν στην Ελλάδα. Και το ερώτημά μου είναι, υπάρχουν ευθύνες των ελληνικών αρχών που αυτοί οι δύο άνθρωποι ουσιαστικά δραπέτευσαν? Χριστοφοράκος και Καραβέλας διευκολύνθηκαν για πράξεων και παραλήψεων να διαφύγουν στο εξωτερικό εδώ και χρόνια, προκειμένου να μην ανοίξουν το στόμα τους και να μην πουν όσα ξέρουν, γιατί ήταν φυσικοί αυτοργοί και κορυφαίοι παράγοντες στην εκτέλεση αυτού του σκανδάλου Siemens σε ό,τι αφορά την Ελλάδα. Προφανώς υπάρχουν ευθύνες, όχι μόνο σε κάποια κατώτερα αστυνομικά όργανα ή φύλακες στα αεροδρόμια κτλ. Και δικαστικών αρχών, φαντάζομαι. Υπάρχουν ευθύνες και πολιτικές. Και το πράγμα είχε συνέχεια, γιατί ο κύριος Χριστοφοράκος, που έχει και γερμανική υπηκότητα, αφού διευκολύνθηκε να διαφύγει από εδώ, πήγε στη Γερμανία, έπεσε εκεί στα μαλακά από τη γερμανική δικαιοσύνη και υπέγραψε και μία ρήτρα εμπιστευτικότητας που τον προστατεύει στο να μην πει την αλήθεια στα ελληνικά δικαστήρια και να μην έρθει και εδώ αν δεν το επιθυμεί. Σας θυμίζω ότι πριν μερικά χρόνια, όταν πήγε εκεί μια αντιπροσωπεία Ελλήνων βουλευτών να τον εξετάσει, βρήκε μπροστά της μια σφίγγα υποκρατική παύλα δικαστική προστασία της Γερμανίας. Να ρωτήσω κάτι. Αν... Επειδή ακριβώς αυτά τα μνημονιακά χρόνια η γερμανική κυβέρνηση συνέχεια εγκαλεί την ελληνική κυβέρνηση ότι δεν κάνει πράγματα για να πατάξει τη διαφθορά και τη φοροδιαφυγή. Ουσιαστικά η ίδια η γερμανική κυβέρνηση στην υπόθεση Χριστοφοράκου του παραδίδει άσυλο. Αν η γερμανική κυβέρνηση ήθελε να συμβάλλει στην πάταξη της διαφθοράς στην Ελλάδα, θα μπορούσε να το κάνει και τώρα, δίνοντας τη δυνατότητα στο Χριστοφοράκο να έρθει εδώ και να αντιμετωπίσει
την ελληνική δικαιοσύνη λέγοντας την αλήθεια για το σκάνδαλο Ζήμενς και για την εμπλοκή του. Γιατί δεν το κάνει, γιατί δεν το κάνει η γερμανική κυβέρνηση? Διότι η γερμανική κυβέρνηση και οι γερμανικές αρχές δεν θέλουν να συμβάλλουν σε αυτό το θέμα, στην διαλεύκα της αλήθειας, στο όνομα της προστασίας των δικών τους κρατικών παύλα επιχειρηματικών συμφερόντων. Αλλά και εγκαλούν τις ελληνικές κυβερνήσεις. Και επειδή, κύριε Καλοδούκα, δεν είναι μόνο η Siemens που έχει εμπλακεί από μεγάλες γερμανικές εταιρείες σε σκάνδαλα απάτης και διαφθοράς. Πρόσφατα έχουμε το μεγάλο σκάνδαλο Volkswagen και αυτό πάλι ανακαλύφθηκε από αμερικανικές αρχές με τεράστια ηθική και οικονομική διάσταση. Αλλά έχουμε και άλλες εταιρείες που στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, γερμανικές, έχουν ανακατευτεί σε περιπτώσεις που μυρίζουν άσχημα. Η Φέροφσταλ στα υποβρύχια, η MAN στα τραμ και τα τρόλεϊ. Δυστυχώς ο κατάλογος είναι μεγάλος. Και επειδή θυμάμαι τον κύριο Σόιμπλε να λέει ότι ο καθένας είναι υπεύθυνος να καθαρίζει τη δική του αυλή, όταν το ρώτησαν για μια υπόθεση διαφθοράς στην Ελλάδα, θέλω να πω ότι όλα αυτά τα σκάνδαλα στα οποία μετέχουν ενεργά μεγάλες γερμανικές πολυεθνικές δείχνουν ότι δεν είναι και τόσο εύκολο να κουνάει το δάχτυλο η γερμανική ηγεσία σε θέματα διαφθοράς, διότι θυμίζει αυτή τη λαϊκή έκφραση «κοίτα ποιος μιλάει». Αυτό δεν το λέω για να συμψηφίσουμε, είναι ευθύνη της Ελλάδας, είναι ευθύνη της ελληνικής ηγεσίας και της πολιτικής και της δικαστικής να εκαθαρίσει αυτό το βαρύ σκάνδαλο, αυτό το τεράστιο σκάνδαλο που είναι όχι μόνο οικονομικό αλλά και πολιτικό. Φοβάμαι όμως, και θέλω να είμαι ειλικρινής, ότι όλα αυτά τα χρόνια του κουκουλώματος, της βραδυπορίας των καθυστερήσεων, συν η διαφυγή των πρωταγωνιστών στο εξωτερικό, έχουν διευκολύνει τους βρωμιάριδες να σβήσουν πάρα πολλά ήχη. Να ρωτήσω κάτι, μια και αναφερθήκατε τώρα στις πολιτικές ευθύνες που πράγματι είναι μεγάλες. Καταρχάς, να μιλήσουμε για τις ευθύνες του Πασόκ όσο καιρό ήταν στην κυβέρνηση. Νομίζω ότι αυτό το σκάνδαλο είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που ονομάζουμε σύστημα Πασόκ, δηλαδή διαπλοκής και διαφθοράς πολιτικών προσώπων, ιδιαίτερα της περίοδου Σιμίτη. Θα ήθελα τη γνώμη σας, γιατί εμπλέκονται, ξέρετε, εμπλέκονται πολύ ψηλά στελέχη του Πασόκ στο σκάνδαλο. Υπάρχει απόφαση γερμανικού δικαστηρίου, απόφαση γραμμένη, επίσημη, που λέει ότι από την Siemens δινόταν 10% σε μίζες του τζίρου της Siemens Ελλάς για προμήθειες του δημοσίου, κυρίως του τότε ΟΤΕ. 2% από αυτό το ποσοστό επήγαινε κατευθείαν στα ταμεία, έτσι λέει το γερμανικό δικαστήριο, στα ταμεία των τότε κυβερνητικών κομμάτων Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ, ανάλογα ποιος ήταν κυβέρνηση. Σε αυτό το θέμα της μίζας υπήρχε συνέχεια και συνευθύνη. Ιδιαίτερα για το Πασόκ υπάρχει η ομολογία Τσουκάτου ότι πήρε 1 εκατομμύριο μάρκα τα οποία... Το 1999. Τα οποία ο ίδιος ισχυρίζεται ότι τα πήγε στο ταμείο του Πασόκ. Το Πασόκ τον διαψεύδει, αλλά το γεγονός του 1 εκατομμυρίου μάρκων από τη Siemens προς ένα κορυφαίο τότε στέλεχος του Πασόκ παραμένει γεγονός. Ήταν ο κύριος σύμβουλος του κύριου Σιμίτη, δεν ήταν? Και βρισκόμαστε τώρα, κύριε Καλοδούκα, στο τέλος του 2015, δηλαδή πάμε να εκαθαρίσουμε, προσπαθεί η δικαιοσύνη να εκαθαρίσει δικαστικά υπόθεση που έχει βάθος 16 χρόνων. Το λέω αυτό διότι αυτή η καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης δεν διευκολύνει μόνο τους ενόχους, τους υπεύθυνους για το σκάνδαλο, τους αυτούργους του σκανδάλου να σβήνουν ίχνη ή να διαφεύγουν, αλλά οδηγεί τελικά και στον κίνδυνο της αρνησιδικίας. Όσο καθυστερεί η απονομή δικαιοσύνης, προσβάλλεται το βασικό συνταγματικό δικαίωμα
απονομής δικαίου. Και θέλω να σας πω ότι αυτή η δίκη που πάει να ξεκινήσει με ταχύτητα που θυμίζει η γεφύρη της Σάρτας, πιθανότατα να μην βγάλει όσα ο ελληνικός λαός περιμένει, γιατί στο μεταξύ έχουν σβηστεί πολλά και από 15 χρόνια έχουν παιχτεί παιχνίδια για να πέσουν τα πράγματα στα μαλακά. Να σας ρωτήσω κάτι. Υπήρξαν επεμβάσεις πολιτικές στη δικαιοσύνη να μην ερευνήσει το σκάνδαλο ή να τις βάλουν προς κόμματα? Αυτό που συνέβη στα χρόνια αυτά είναι πρώτον ότι το σκάνδαλο, η ελληνική πλευρά του σκανδάλου Ζήμες αποκαλύφθηκε στο εξωτερικό και όχι με ευθύνη των πολιτικών αρχών ή των δικαστικών αρχών των ελληνικών. Στη συνέχεια τα στοιχεία αυτά ήταν τόσο κραυγαλαία, η υπόθεση βρωμούσε τόσο πολύ, όπου αναγκάστηκαν οι τότε κυβερνώντες να συγκροτήσουν στα τέλη του 2009 κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ με Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου μια εξεταστική επιτροπή. Στην εξεταστική επιτροπή αυτή όμως, με βάση τους τότε συσχετισμούς που ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία άθροιζαν πάνω από 80%, τη μεγάλη πλειοψηφία την είχαν αυτά τα δύο κόμματα. Οι αρχηγοί διόρισαν βουλευτές και η πλειοψηφία αυτής της εξεταστικής επιτροπής κουκούλωσε τα πράγματα. Με αποτέλεσμα οι παρεμβάσεις για τις οποίες με ρωτάτε να πάρουν και τη βούλα του κράτους. Ένα πόρισμα... Της Βουλής. Της Βουλής. Η Βουλή είναι... Ναι, προφανώς. Το Ελληνικό Κοινοβούλιο είναι κομμάτι της κρατικής συγκρότησης. Έχουμε κουκούλωμα στη Βουλή, αδράνεια συνειδητή στο πολιτικό επίπεδο, βραδιπορία στο δικαστικό επίπεδο, με αποτέλεσμα αυτά τα 16 χρόνια καθυστέρηση. Την ώρα που, αν είναι να κηρυχθεί μια απεργία παράνομη, η απόφαση του δικαστηρίου βγαίνει σε 24 ώρες, όταν πρόκειται για ένα μεγάλο βαρύ σκάνδαλο στο οποίο ανακατεύονται πολυεθνικές, πολιτικοί, κρατικές εξουσίες κτλ. Εκεί το πράγμα πηγαίνει όχι με ταχύτητα χελώνας, κάτι λιγότερο. Ξέρετε, μου κάνει τρομερή εντύπωση επίσης πόσο η διαπλοκή από τους πολιτικούς τους τότε και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ θεωρούταν πολύ φυσιολογικό. Δηλαδή, ο κύριος Τάσος Μαντέλης, που έχει παραδεχτεί ότι έχει πάρει γύρω στα μισό εκατομμύριο μάρκα, δήλωσε τώρα στην δίκη, όσες μέρες διέρχεσαι, ότι δεν ήταν δωροδοκία, αλλά χορηγία πολιτικής φύσεως. Χορηγία για τον προεκλογικό του αγώνα. Δηλαδή, τόσο φυσιολογικά. Κοιτάξτε, αυτή η πρόσφατη επιχειρηματολογία Μαντέλη ότι δεν ήταν δωροδοκία αλλά εκλογική χορηγία χαρακτηρίζει τα πολιτικά ήθη της εποχής αλλά και έναν κινησμό αυτού του πολιτικού προσωπικού, του πρώην πολιτικού προσωπικού που ακόμη και τώρα επιμένει να προκαλεί και να προσβάλλει με τη σιγουριά ότι θα πέσει στα μαλακά. Ο κύριος Μαντέλης πιάστηκε κυριολεκτικά με τη γύρα στην πλάτη. Ήταν από τα λίγα θετικά που βγήκαν από αυτήν την Εξεταστική Επιτροπή για τις Ζήμες, στην οποία μετήχα μόνος τότε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ήμασταν τότε ένα μικρό κόμμα του 4-4,5%. Γιατί βρέθηκαν παραστατικά και κάποιοι άνθρωποι που ήταν στην ομάδα Μαντέλη, στο κύκλο Μαντέλη, ένας κουμπάρος που βρέθηκε με τη γίδα στην πλάτη και αυτός έδωσε τον Μαντέλη. Η αίσθηση που έχω, δεν μπορώ να τα αποδείξω, είναι ότι πιάστηκαν τα μικρά ψάρια οι πιο αφελείς και οι πιο θρασείς, με την έννοια ότι έλα μωρέ δεν θα με πιάσουν, εδώ υπάρχουν άλλοι που τρώνε πάρα πολλά, εγώ που έφαγα λίγα θα πιαστώ. Αυτοί έχουν αυτή τη στιγμή παραμείνει στο δίχτυ και θα τους εξετάσει η δικαιοσύνη. Οι πολύ μεγάλοι κρυβόντουσαν πίσω από περίεργους τύπους, χρηματιστές, αεριτζίδες, επιχειρηματίες κτλ. Και αυτοί βρισκόντουσαν αφανείς. Υπήρχαν μάρτυρες σε αυτό το
την Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο της Ζήμες, που έλεγαν ναι, έδωσα 500.000 ευρώ στον κύριο Τάδε, αλλά δεν ζήτησα απόδειξη, γιατί είμαι κυμπάρης και πιστεύω ότι και αυτός είναι κυμπάρης. Ή ναι, έδωσα 500.000 ή 1 εκατομμύριο ευρώ στον κύριο Τάδε, γιατί μου είχε υποσχεθεί να μου πουλήσει κάποιον πίνακα μεγάλης αξίας, χωρίς να έχει ούτε ένα παραστατικό, ούτε ένα συμβόλαιο, φυσικά καμία δήλωση στην εφορία, καμία φορολογία κτλ. Το λέω αυτό γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε τι έφερε και τα μνημόνια. Αυτό το πάρτι της πατάλης και της διαφθοράς. Και πιστεύω ότι ο Έλληνας πολίτης θέλει απόδοση δικαιοσύνης. Ξέρει τις δυσκολίες, ξέρει ότι το κουκούλωμα έχει εμποδίσει αυτή τη στιγμή τις ελληνικές αρχές να βρουν την άκρη την ώρα που έπρεπε και που το πράγμα ήταν ζεστό και τα στοιχεία υπαρκτά, αλλά νομίζω ότι θα είναι μεγάλο πλήγμα για το αίσθημα δικαίου του Έλληνα πολίτη και για το κύρος ελληνικής δικαιοσύνης να μην γίνει τίποτα και με αυτή τη δίκη. Ξέρετε όμως, δεν ήταν, γιατί μιλήσαμε πολύ για το Πασόκ, δεν ήταν μόνο το Πασόκ, ήταν και η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, διαβάζω στις εφημερίδες ότι η οικογένεια Μητσοτάκη έχει τις περισσότερες επαφές και σχέσεις με τον Χριστοφαράκο, και μάλιστα οικογενειακές, φιλικές σχέσεις. Και ο νυν διεκδικητής της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εγκαλείται γιατί δέχτηκε μια δωρεά από τον κύριο Χριστοφοράκο για τηλεφωνικό κέντρο αξίας 160.000 ευρώ. Δηλαδή, μιλάμε για τρομακτικά ποσά. Τι γίνεται εδώ? Δηλαδή, δεν είναι μόνο παρελθόντες πολιτικοί, αλλά και νυν πολιτικοί εμπλέκονται στο σκάνδαλο, με τον ΑΒ τρόπο. Κύριε Καλοδούκα, η υπερασπιστική γραμμή των δύο προσώπων στα οποία αναφερθήκατε είναι ότι οι κοινωνικές σχέσεις υπήρχαν, αλλά δεν σημαίνουν και δοσοληψίες οικονομικές, και ότι αυτή η παροχή υλικού δεν έγινε δωρεάν, αλλά ξεπληρώθηκε με καθυστέρηση ετών. Όλος τυχαίως, αφού στο μεταξύ είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο. Μετά το σκάνδαλο πληρώθηκε ο λογαριασμός. Έχω την εντύπωση ότι, επειδή αυτές είναι ιστορίες που έχουν καταγραφεί εδώ και χρόνια, ο καθένας έχει βγάλει την γνώμη του. Η Εξεταστική Επιτροπή όμως, που εξέτασε το θέμα με μία πλειοψηφία Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ και εφαρμόζοντας το δόγμα «μη σκαλίζεις τα δικά μου γιατί βρωμάνε, γιατί θα σκαλίσω κι εγώ τα δικά σου που επίσης βρωμάνε», οδήγησε σε ένα μεγαλοπρεπές κουκούλωμα της υπόθεσης και ρίξιμο στα μαλακά. Αυτή τη στιγμή τα δύο πρόσωπα στα οποία αναφέρεστε δεν κατηγορούνται για τίποτα, και επομένως το μόνο που μένει είναι ο καταλογισμός των πολιτικών ευθυνών και η απόδοση δικαιοσύνης που ο καθένας πολίτης, όπως έχει δικαίωμα και υποχρέωση, έχει καταγράψει στο μυαλό του. Να ρωτήσω πάλι, επειδή είστε και ευρωβουλευτής και ξαναγυρίζοντας είπατε για τη Γερμανία ότι ουσιαστικά συγκάλυψε, θέλω να σας ρωτήσω κάτι πραγματικά βγαίνει αυθορμήτως. Δηλαδή, οι άλλες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ασχοληθεί με το θέμα, διότι το θέμα, όπως είπατε και πριν, δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι παγκόσμιο και ευρωπαϊκό. Και διαβάζω πάλι στις εφημερίδες ότι η Siemens εξακολουθεί να παίρνει κοινοτικές επιδοτήσεις και έργα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι έχει γίνει? Θέσατε δύο θέματα. Πρώτα απ' όλα, οι γερμανικές αρχές, παρότι νοιάστηκαν να αποκαταστήσουν το γρηγορότερο δυνατό τη φήμη της Siemens, έβαλαν και κάποιους φυλακή, πήραν και κάποιες καταδικαστικές αποφάσεις, αλλά με όρια, μέχρι εκεί. Ήταν πολύ μεγάλες οι ποινές, αυστηρές. Μέχρι εκεί που θέλουν να δείξουν ότι κάτι κάνανε. Ναι. Στην Ελλάδα ακόμη δεν έχει γίνει τίποτα. Στην Γερμανία τι έγινε? Άλλαξε η διοίκηση και έγινε μια τεράστια επιχείρηση να φορτωθεί αυτό το πράγμα σε κάποια μεσαία, ανώτερα ή κατώτερα στελέχη και να θεωρηθεί ότι η επάνω, η κυβέρνηση, η ηγεσία της Siemens δεν ξέραν τίποτα.
ό,τι επιχείρηται τώρα και με τη Volkswagen. Συν κάποιες αποφάσεις δικαστήριων που ρίξαν την υπόθεση στα μαλακά. Μικροποινές και μεγάλα πρόστιμα. Στην Ευρώπη έχω κάνει του κόσμου τις ερωτήσεις, όχι μόνο στην Κομισιόν, από την περίοδο 6, 7, 8, αλλά και για την Όλαφ. Η Όλαφ είναι μια ανεξάρτητη αρχή για την καταπολέμηση της απάτης ευρωπαϊκή. Ρωτώντας αυτό ακριβώς που είπατε. Πώς είναι δυνατόν να συνεχίζει να παίρνει έργα στην Ευρώπη με ευρωπαϊκά κονδύλια που συγχρηματοδοτούν τα κοινότητα ταμεία. Γιατί δεν ψάχνει η αρχή για την καταπολέμηση της απάτης αυτές τις υποθέσεις που βρωμάνε για να ζητήσει πίσω και τα λεφτά. Αν διαπιστωθεί ότι κάποια συγχρηματοδοτούμενα έργα που βάζει και η Ευρώπη λεφτά δόθηκαν με κομπίνα. Οι απαντήσεις που πήρα είναι απογοητευτικές. Και είναι ότι η Όλαφ δεν ασχολείται και η Κομισιόν δεν ασχολείται, διότι ασχολούνται τα κράτη-μέλη και η δικαιοσύνη τους. Από τη στιγμή που ασχολείται η δικαιοσύνη στη Γερμανία, στην Ελλάδα και αλλαχού, δεν ασχολείται η Ευρώπη. Μία απάντηση, κατά τη γνώμη μου, προκλητική, μη πιστική, η οποία οφείλεται πολύ απλά στο τεράστιο ειδικό βάρος πολιτικό και οικονομικό που έχει η Γερμανία στη σημερινή Ευρώπη. Υπήρξε ένας εξοδικαστικός συμβασμός για τη Siemens ύψους 90 εκατομμυρίων ευρώ. Ο συμβασμός αυτός έγινε με ευθύνη του Γιάννη Στουρνάρα, νυν διοικητή της Τράπεζας Ελλάδας. Θα ήθελα να μου κρίνετε αυτόν τον εξοδικαστικό συμβασμό. Ο εξοδικαστικός αυτός συμβασμός καταγγέλθηκε και καταψηφίστηκε από το ΣΥΡΙΖΑ όταν ήρθε στη Βουλή προσκύρωση. Εγκρίθηκε πότε από μιλάτε? Την Ελληνική Βουλή. Ήταν στην περίοδο μετά το 2011-2012. Όταν ήταν υπουργός ο κύριος Ναι, αλλά η ευθύνη δεν αφορά μόνο τον κύριο Στουρνάρα. Είναι ένας εξοδικαστικός συμβασμός που ψηφίστηκε από τα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και πήρε τη βούλα από μια μεγάλη τότε κοινοβουλευτική πλειοψηφία στη Βουλή. Και το τραγικό είναι ότι αυτός ο Λεόντιος σε βάρος του ελληνικού δημοσίου συμβιβασμός δεν υλοποιήθηκε καν από τη Siemens, παρότι ήταν πολύ βολικός για τα συμφέροντά. Δεν είχε δώσει ποτέ τα 90 εκατομμύρια δηλαδή. Αυτά που αυτός ο κακός για το ελληνικό δημόσιο συμβιβασμός περιγράφονται ακόμη εκκρεμούν. Κατά τη γνώμη μου είναι υπόθεση και πολιτική σε κυβερνητικό επίπεδο και δικαστική να αξιολογηθεί αυτός ο συμβιβασμός και να ελεγχθεί και η τυχόν μη εφαρμογή του.